μέσα σε καλοκαίρι για να χιονίζει να βρέχει και να βρουν αστέρια. Όσο γλυκίζει στην αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαιριά. Καλά, απίστευτο. Δεν το συζητώ. Ναι. Και αυτό που βλέπεις δεν είναι για μόνο μία ημέρα. Γίνεται κατ' εξακολούθηση τελευταίως. Αυτό που γινόταν παλιά κάποιο... στην Ελλάδα, ακριβώς, πουλούσε ναι. με τους τραγουδιστές. Δεν ξέρω, μεταφέρθηκε στην Αμερική. Έλενα, θα ήθελα να μου πεις πόσα χιλιάδες δολάρια ήταν αυτά στα πόδια τώρα σου. Τώρα δεν θέλω να προκαλέσω, η αλήθεια είναι, γιατί ζούμε και περίεργες εποχές. Καλά, Αμερική αλλά... δεν έχει σημασία. Δεν έχει, Βλέποντας κάποιος σε λέει, ας πούμε, εσύ είσαι ένα κορίτσι που τα λες έξω από τα δόντια. Και αυτό είναι ναι. που χαίρομαι. Δεν είναι κακό το να πεις πόσες χιλιάδες δολάρια ήταν, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο. Η αλήθεια είναι ότι πέσανε 100.000 δολάρια. 100.000 δολάρια. Ναι. Και γίνονται σε συχνή βάση αυτό. Τελευταία, ναι. Δηλαδή πόσο, με 20.000, 50.000 πετιούνται ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά τα λεφτά μετά τα μοιράζετε όλοι. Ναι. Α, πρέπει να γίνω τραγουδιστής. Στην Αμερική όμως. Μάλλον θα βαρώ το ταμπούρλο. Γιατί εδώ βλέπω τα πράγματα έχουν δυσκολέψει λίγο και δεν υπάρχει αυτό το πάθος και που υπήρχε να πετάνε στον καλλιτέχνη τόσα πολλά λουλούδια. Δεν υπάρχει λατρεία ως προς τον τραγουδιστή. Ναι, εκεί πέρα λίγο μας θεοποιούν κιόλας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουν πιο πολύ λαχτάρα οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι επειδή έχουν και πιο πολλά χρήματα. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Αυτός που έριξε τα λουλούδια ήταν πολύ πλούσιος. Ναι, μεγιστάνας. Ναι, μεγιστάνας, ε. Ναι. Γυρίχνονται είναι... 100 χιλιάρικα έτσι βρε. Σίγουρα. Αυτό να κάνει τρελό μπορεί και να τύχει κάτι στο καζίνο, να πάει στο Las Vegas. Έχουμε τέτοια... και να πει πάμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα τελευταία πάρα πολύ συχνά. Εσύ εκεί την ώρα πώς αντιδράς? Πώς είναι η ψυχολογία σου όταν βλέπεις χιλιάδες δολάρια στα πόδια σου? Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, στενοχωριέμαι κιόλας. Γιατί να στενοχωριέσαι, αφού είναι μεγιστάνας, δεν έχει ανάγκη. Ναι, αλλά σκέφτομαι ότι αυτά τα λεφτά ρε παιδί μου. Εντάξει, πολλά λεφτά ρε εσύ, Κώστα μου. Πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά. Γιατί σήμερα ημέρα 100 χιλιάρικα να πετάξει κάποιο είναι πολλά λεφτά. 100 χιλιάρικα έχει ένα διαμέρισμα. Καλά, σίγουρα. Δύο διαμερίσματα. Δύο. Στην Ελλάδα. Στα πόδια σου όλα. Τι να κάνω. Μοναδική Έλενα Μπάση.